Να ανοίξουμε μία παρένθεση με τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής, προκειμένου να ανοίξουμε και να πιάσουμε ένα θέμα που αφορά την κόπωση. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Την κόπωση των πολιτών από τα μέτρα. Την κόπωση των πολιτών από τα μέτρα, με συνέπεια του να μην τηρούνται τα μέτρα έτσι όπως θα έπρεπε να τηρούνται. Ξέρεις, γενικότερα θα έλεγα ότι σε ακραία περιβάλλοντα. Θέμα κόπωση, αυτό... θέμα νοοτροπία, πιστεύει, είναι η μητήρηση των μέτρων. Νομίζω ότι είναι θέμα κόπωση. Και αν θα πάμε περίπου ένα χρόνο πριν, θα καταλάβουμε το ότι τηρηθήκαν τα μέτρα κάποιο χρονικό διάστημα πριν ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, πιστεύεις τις μάσκες τις φορούσαμε από την πρώτη εβδομάδα σωστά? Όχι, δεν πιστεύω ότι τις μάσκες φορούσαμε, αλλά πιστεύω ότι για παράδειγμα τέτοια περίοδο, ένα χρόνο πριν, κυκλοφορούσαμε σαφώς πολύ λιγότερο σε σχέση με τώρα. Εντάξει, όλοι οι περιορισμοί ήταν πολύ πιο έντονοι. Ένα χρόνο πριν ήταν έντονοι οι περιορισμοί, ναι. Σαφέστατα, αλλά νομίζω ότι γενικότερα ήμασταν όλοι υπάκου. Ίσως ξέρεις, ως ένα σημείο ήμασταν και αρκετά υπερήφανοι. Θα το δούμε στην πορεία για ποιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε, να ξεκινήσουμε. Θα το πιάσουμε λοιπόν σιγά-σιγά. Ποιες είναι λοιπόν οι πηγές άγχους της πανδημικής κρίσης, λοιπόν? Μιλάμε για τέσσερις πηγές άγχους, οι οποίες αυτές οι πηγές άγχους φάνηκαν από μία, ξέρεις, πανευρωπαϊκή έρευνα. Η οποία πανευρωπαϊκή έρευνα συμμετείχαν 10.000 άτομα, στην οποία συμμετείχαν 10.000 άτομα, έγινε με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ, από την περίπτωση, από την πλευρά της Ελλάδος. Το πρώτο είναι το κλασικό, ανησυχία για την υγεία. Όλοι λίγος πολύ είχαν ανησυχία για την υγεία, για τη δική του ασφάλεια, ο καθένας και για την ασφάλεια των οικείων του. Το δεύτερο ήταν οι προκλήσεις στις προσωπικές σχέσεις. Γενικότερα, οι προσωπικές σχέσεις είναι αυτές οι οποίες κλειδωνίστηκαν περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όλο αυτό το χρόνο της πανδημίας. Το τρίτο είναι απώλεια προοπτικής για το μέλλον. Ξέρεις, γενικότερα, το ότι δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, δεν μπορούμε να βλέπουμε για το μέλλον, δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξει η εστίαση, πότε θα κλείσει η εστίαση, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Νομίζω ότι όλη αυτή η απώλεια προοπτικής που υπάρχει γενικότερα αποσυντονίζει, αγχώνει και είναι αρκετά ψυχοπιεστική για όλους μας. Και το τελευταίο είναι ότι οι αντιδράσεις των κυβερνήσεων, της κοινωνίας και των κυβερνήσεων και των ΜΜΕ, οι οποίες μπερδεύουν, πολλές φορές αποσυντονίζουν και κάποιες φορές δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να πιέζουν τους πολίτες. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου φαίνονται τα αποτελέσματα της καραντίνας, πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα. 10.000 άτομα, όπως είπαμε, πανευρωπαϊκή έρευνα. Πρώτον, διαταραχές του ύπνου. Ο ύπνος είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της καραντίνας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπερβολική κατανάλωση τροφής και αύξηση σωματικού βάρους, το 2 και το 3 παν μαζί ουσιαστικά και το βλέπεις. Πονοκέφαλη, άλλωστε υπάρχει έρευνα η οποία δείχνει ότι υπάρχει αύξηση της αρτηριακής πίεσης και σε επίπεδο Κρήτης τουλάχιστον, η οποία έχει αναφερθεί εδώ, στην Crete TV. Αύξηση του καπνίσματος, το οποίο υπάρχει, πάμε στην επόμενη κάρτα, αίσθημα ασφυξίας, άγχος, κρίση πανικού και κατάθλιψη. Γενικότερα βλέπουμε ότι έχει το αποτύπωμά της αφήσει η πανδημική κρίση και στην σφαίρα της ψυχολογίας. Μοναξιά, προφανώς. Οι μοναχικοί άνθρωποι είναι και οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της κατάστασης. Ανία, ενδοοικογενειακές εντάσεις, οι οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Και με αποκορύφωση των ενδοοικογενειακών εντάσεων, μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, που έχουμε επίσης αυξημένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και οικονομικά εργασιακά προβλήματα, τα οποία φαίνονται κυρίως σε χώρες όπως η Ελλάδα. Ξέρεις, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έρχεται από μια δεκαετή κρίση και το αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης φαίνεται και στην οικονομική κρίση, άρα λοιπόν και στην ψυχολογική κρίση, η οποία θα υπάρξει σιγά-σιγά. Ένα χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, είναι ότι με βάση αυτήν την έρευνα, όταν ήταν αγχωμένος ο ένας από τους δύο συντρόφους, όταν μιλούσαμε βεβαίως για ανθρώπους οι οποίοι συγκατοικούσαν ή τέλος πάντων ήταν μαζί σε μια σχέση, στην Ελλάδα είχαμε το ψηλότερο ποσοστό ότι αγχωνόταν και ο άλλος. Άρα, πιθανά γενικότερα είχαμε ένα καλύτερο επίπεδο επικοινωνίας σε επίπεδο Ελλάδος. Μάλιστα, Ελλάδα και Ιρλανδία σκόραραν πιο ψηλά στη συγκεκριμένη έρευνα. Φαίνεται μάλλον τα πάμε καλύτερα σε επίπεδο σχέσεων ή ενδοοικογενειακών σχέσεων τουλάχιστον από ότι φαίνεται. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Αιτίες τώρα για ανυπακοή στα μέτρα. Ποιες είναι οι αιτίες που είμαστε γενικότερα ανυπάκουοι στα μέτρα? Πρώτον, τα αντιφατικά μηνύματα, τα οποία υπάρχουν. Πολλά αντιφατικά μηνύματα, μην ξεχνάμε αυτή η κατάσταση. Φοράμε μάσκες αρχικά, δεν φοράμε μάσκες. Είναι μια καινούργια υγειονομική κρίση, η οποία και εμείς και οι ειδικοί μάλλον σιγά-σιγά την ανακαλύπτουν. Και άρα λοιπόν πολλές φορές υπάρχουν μηνύματα που κάποιος δύσπιστος τα βλέπει αντιφατικά. Η εξαφάνιση της εθνικής υπερηφάνειας του πρώτου lockdown. Ας μην ξεχνάμε ότι η εθνική υπερηφάνεια του πρώτου lockdown, όταν γύρω-γύρω η Ευρώπη καιγόταν, λειτουργήσε πολύ θετικά, ούτως ώστε γενικότερα να υπακούσουμε στα μέτρα. Δηλαδή, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αισθανθήκαμε για πρώτη φορά εθνικά υπερήφανοι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είχαμε ελάχιστους νεκρούς σε σχέση με τη γειτονική μας Ιταλία. Μην ξεχνάμε τι γινόταν στη Λομβαρδία, στην Ισπανία. Και άρα λοιπόν γενικότερα αισθανθήκαμε περήφανοι, αλλά εξαφανίστηκε αυτή η υπερηφάνεια με το δεύτερο και το τρίτο κύμα της πανδημικής κρίσης. Ύπαρξη διάχυτου θυμού. Θυμός διάχυτος, ο οποίος υπάρχει, ας μην ξεχνάμε ότι ο θυμός συνδέεται με την απώλεια.
Ο καθένας σε αυτή τη φάση της ζωής του, σε αυτό το χρόνο έχει απολέσει και κάτι, άρα λοιπόν υπάρχει διάχυτος θυμός. Έλλειψη στοχευμένης επικοινωνιακής στρατηγικής. Δυστυχώς πολλές φορές αυτό είναι χαρακτηριστικό και αφήνει, ξέρεις, περιθώριο σε κάποια μέσα, συνήθως από το διαδίκτυο, σε κάποιο αμφιβόλου ποιότητος πηγές, τις οποίες ο καθένας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και από εκεί και πέρα να είναι ανυπάκουο στα μέτρα. Ας μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι πορείες απέναντι στις μάσκες κτλ. Εξεξηγωθήκαν από το διαδίκτυο. Τώρα, η χρονιότητα του προβλήματος. Χρόνισε το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσο χρονίζει, κουράζει. Όσο κουράζει, από εκεί και πέρα, αποσυντονίζει και ψυχοπιέζει. Η αντίδραση των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι οι κοινωνικές ομάδες γενικότερα αντέδρασαν. Ομάδες του περιθωρίου. Το κέντρο των Αθηνών, για παράδειγμα. Αλλά ακόμα, μην πάμε μακριά και σε επίπεδο Κρήτης. Άκουγα προχτές τον καθηγητή παθολογίας από εδώ, που μιλούσε ότι τα περισσότερα κρούσματα συνήθως παρουσιάζονται στην Κρητική Ύπαιθρο. Ίσως γιατί ο καθένας, ξέρει, στο χωριό του φαίνεται ότι είναι ατρόμητος ή ότι είναι αλόβητος, ότι δεν έχει πρόβλημα ίσως στον τόπο του, στο μικρό του τόπο, έστω και αν δυστυχώς ο ιός μεταφέρεται και σε επίπεδο μικρών κοινωνιών, ίσως περισσότερο σε επίπεδο μικρών κοινωνιών από το συγχρονισμό πιθανά που υπάρχει. Πάμε στον επόμενο πίνακα, οι διαφορετικές τάσεις απέναντι στο εμβόλιο. Ποιες τάσεις έχουμε απέναντι στο εμβόλιο, πόσο δύσπιστοι, τον δύσπιστον βεβαίως, απέναντι στο εμβόλιο. Όσοι εκφράζουν έλογες αμφιβολίες, λογικές αμφιβολίες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ερωτηματικά τους, έχουν τα ερωτήματά τους, ρωτούν, μαθαίνουν κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος γενικότερα είναι οι άνθρωποι που έχουμε τη δυνατότητα να τους πείσουμε με επιστημονικές γνώσεις, με σωστή γνώση και με σωστή ενημέρωση. Το δεύτερο είναι όσοι αμφιβάλλουν για τα πάντα. Δυστυχώς εδώ μιλάμε για την πιο δύσκολη κατηγορία. Δύσπιστοι άνθρωποι, καχύποπτοι άνθρωποι. Αντιδραστικοί. Αντιδραστικοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές φλερτάρουν και με την παθολογία. Δηλαδή υπάρχει παθολογία, υφέρπουσα παθολογία, ψυχοπαθολογία, που πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τους πείσουμε. Νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στοίχημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους πείσουμε να εμβολιαστούν. Όσοι ανησυχούν υπερβολικά, ξέρεις, υπερβολικά γιατί, για την υγεία τους. Και εδώ ακούγεται, ξέρεις, κάτι περίεργο. Ανησυχώ υπερβολικά για την υγεία μου και από την άλλη δεν κάνω το εμβόλιο. Ο αρρωστοφοβικός. Ξέρεις, από εδώ πρέπει να υπάρχει υπερβολική ανησυχία για την υγεία μου, αλλά ταυτόχρονα και μια αίσθηση του ότι εγώ θέλω να ελέγχω τα πάντα γύρω μου. Από τη στιγμή που θα βάλω μια ξένη ουσία, σκέφτεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που δεν θα την ελέγχω εγώ, άρα λοιπόν όπως το εμβόλιο, άρα αγχώνομαι πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαι αρκετά δύσπιστος. Μια κατηγορία όμως η οποία μπορούμε να την πείσουμε, να τη μεταπείσουμε ώστε να εμβολιαστεί για να μπορέσει να έχει μια ποιοτική ζωή. Και πάμε και στο λεγόμενο το τελευταίο, το Easy Rider. Ξέρεις, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν εντός εισαγωγικών καβάλα στους υπόλοιπους. Δηλαδή, προσπαθούν, περιμένουν, δίνουν χρόνο, ούτως ώστε να χτιστεί ένα τείχος από όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα κάνουν το εμβόλιο και οι οποίοι αργότερα σιγά-σιγά με κάποιο τρόπο θα θεωρήσουν ότι και αυτοί μπήκαν στο τείχος της ανοσίας, δεδομένου του ότι όμως οι ίδιοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Ναι. Θα έλεγα ότι αυτοί πολλές φορές χρησιμοποιούν έτσι την δικαιολογία, θα το κάνω αργότερα, κάποια στιγμή, ξέρεις. Το οποίο το λένε. Πάμε στο επόμενο, το οποίο, επόμενη κάρτα. Τι αποτέλεσμα έχουν οι πολύμινοι περιορισμοί? Εμπειρική απόγνωση. Η απόγνωση την οποία μπορεί να έχει κάποιος, δηλαδή βιώνω την απόγνωση όλη αυτή που μπορεί να έχω. Αντίστοιχα, μπορεί να έχω κατάθλιψη, δυστυχία, κακή διάθεση, δηλαδή να μην είμαι καλά συναισθηματικά. Το δεύτερο είναι να αντιδράσω. Θεωρώ ότι είναι πιο υγιές αυτό, αρκεί να αντιδράσω σε επίπεδα λογικά, ούτως ώστε να μην αυτή η αντίδρασή μου γίνει μια κακή στήρα, αρνητική αντίδραση και να διαφορήσω απέναντι στα μέτρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι πολύμινοι αυτοί περιορισμοί πώς οδηγούν σε εμπειρική απόγνωση, στο ότι έχω απόγνωση και αντίστοιχα στο πώς αντιδρούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι απέναντι στα μέτρα. Και δυστυχώς έχουμε δει όλες αυτές τις κατηγορίες. Και πάμε στην τελευταία κάρτα, όπου μιλάμε για οδηγίες προς ψυχολογικά κουρασμένους, για ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν αγχωθεί πάρα πολύ, το ενημερωθείτε υπεύθυνα. Ενημερωθείτε υπεύθυνα σημαίνει ότι να ενημερωθώ από έμπειρες. Τόσο δημοσιογραφικές όσο και επιστημονικές πηγές βεβαίως. Περιορίστε διαδίκτυο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεγάλη πληγή σε αυτή την καραντίνα, όπως αντίστοιχα σε πολλές ψυχοπιεστικές καταστάσεις, δεδομένου ότι εκεί κυκλοφορούν τα διάφορα fake news, Νίκο, ως πηγή ενημέρωσης. Ετοιμάζω πλάνο διαχείρισης κρίσης, τι θα συμβεί δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία εγώ νοσήσω. Ετοιμάζω ένα πλάνο τόσο ώστε να θεωρήσω το πώς θα το διαχειριστώ. Μείνετε συνδεδεμένοι, επικοινωνείτε με τους ανθρώπους κοντινού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. Σκεφτείτε πράγματα που σας αισιοδοξούν. Ας σκεφτούμε 3-4 πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισιοδοξήσουμε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Προσέχω την καταστροφολογία, δεν καταστροφολογώ δηλαδή, γιατί ξέρεις, η καταστροφολογία είναι κάτι σαν
το puzzle, το οποίο πέφτει η μία κάρτα πίσω από την άλλη και αρχίζει μια σκέψη πίσω από την άλλη, αρνητική σκέψη που αλληλοδιαδέχεται η μία την άλλη και προφανώς στο τέλος πιεζόμαστε ακόμη περισσότερο. Βρίσκω νέες ασχολίες στο διαδίκτυο, ίσως είναι καιρός να ασχοληθούμε με εκείνη την ξεχασμένη ξένη γλώσσα την οποία την είχαμε αφήσει, να ανεώσουμε το λεξιλόγιο μας στην αγγλική, ιταλική, δεν ξέρω και εγώ τι, τέλος πάντων, να κάνουμε πάντως κάτι σε σχέση με το διαδίκτυο. Αναγνωρίζω το δικό μου συνέστημα. Πολλές φορές, όπως έχουμε πει από αυτήν εδώ τη στήλη, δεν αναγνωρίζουμε το συνέστημα που έχουμε, δεν γνωρίζουμε τι αισθανόμαστε. Μπορεί να αισθανόμαστε φόβο, μπορεί να αισθανόμαστε θυμό. Και τελικά, απλά και μόνο να λειτουργούμε επιθετικά προς τους άλλους. Άρα, αναγνωρίζω ποιο είναι το δικό μου συνέστημα. Εφαρμόζω την τεχνική της αποστασιοποίησης. Τι σημαίνει? Εάν δηλαδή εγώ έβλεπα κάποια στιγμή κάποιον να σκέφτεται και να λειτουργεί σαν εμένα, τι θα του έλεγα εγώ εκείνη τη στιγμή? Αποστασιοποιούμε. Βγαίνω δηλαδή από το δικό μου ρόλο, προσπαθώ να δω τον εαυτό μου μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης παύλα ζωής μου και κατά αυτόν τον τρόπο να δώσω κάποιες συμβουλές στον εαυτό μου. Και φυσικά από εκεί και πέρα, όταν η κατάσταση νομίζω ότι έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν μπορώ να τη διαχειριστώ πλέον, απευθύνομαι σε ειδικό της ψυχικής υγείας, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να διαχειριστούμε από κοινού μάλλον αυτή την κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.